Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ, στο γήπεδο, όπου ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της Κηπούπολης. Η Κηπούπολη, η οποία πέτυχε την πρώτη της νίκη κόντρα στον Αθηναϊκό με 2-1. Μετέχει στον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας και στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει μία νίκη και μία ισοπαλία. Μαζί μας τώρα έχουμε τον έμπειρο ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Λευτέρη Μάκρα. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο γήπεδο. Ευχαριστώ, Λευτέρη. Λοιπόν, τη δική σου γνώμη για το παιχνίδι με τον Αθηναϊκό. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ σημαντικό για εμάς. Έπρεπε να κάνουμε την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Είχαν περάσει 4 μάτς που είχαμε ένα βαθμό. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να κερδίσουμε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος είχε κάνει πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής. Ευτυχώς καταφέραμε και το πήραμε έστω και στο τέλος και πανηγυρίσαμε την πρώτη μας νίκη και αυτό μας δίνει την όθηση για να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε να σώσουμε την ομάδα. Λευτέρη, μέχρι στιγμής κάνατε την πρώτη σας νίκη και έχετε και μία ακόμη ισοπαλία στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Με την Ανθούπολη είχαμε την προηγούμενη ακριβώς αγωνιστική, δεν είχαμε ξεκινήσει καλά, αδικούσαμε τους αυτούς μας, η αλήθεια είναι. Δεν μας άξιζε να έχουμε 0 βαθμούς στα πρώτα 3 παιχνίδια. Μας βοήθησε πολύ η πρόκριση που ήταν και πολύ σημαντική με την Αγία Παρασκευή την Τετάρτη. Και με δικό σου γκολ στο τέλος. Ναι, έτυχε να το βάλω εγώ στο τέλος. Μας έδωσε ψυχολογία, μας έδωσε δύναμη και μπορέσαμε και κάναμε και την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από εδώ και στο εξής για την Κηπούπολη. Ναι, ξεκάθαρα. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη νίκη, να κάνουμε ένα σερί. Και να μπορέσουμε αυτό που σας είπα και πιο πριν, να μπορέσουμε να σώσουμε την ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί είναι ένας πολύ δύσκολος όμιλος, με πολύ ιστορικές ομάδες και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τα Πετράλωνα. Με τα Πετράλωνα εκτός έδρας. Μια ομάδα η οποία και αυτή δεν έχει ξεκινήσει καλά. Και αν θέλουμε να πούμε ότι θα σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και η ομάδα να χτίσει πάνω στην νίκη με τον Αθηναϊκό, θα πρέπει να το πάρουμε και αυτό το ματς και με τον Ιάσονα το μεθεπόμενο. Και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με καλύτερη ψυχολογία στο πρωτάθλημα. Λευτέρη, με την εμπειρία σου και που είσαι αρκετά χρόνια έτσι στο χώρο, να μου πεις την άποψή σου για τον όμιλο, για τις υπόλοιπες ομάδες. Πώς βλέπεις τον όμιλο μέχρι στιγμής, τις 5 πρώτες αγωνιστικές? Είναι πολύ δυνατές ομάδες όλες. Έχουν ξεχωρίσει κάποιες, οι Αγιανάργυροι, οι Τράχωνες που έχουν 5 στα 5. Ο Άρης Πετρούπολης επίσης είναι μια πολύ καλή ομάδα, ο Καματερό. Περίμενες κάποιες ομάδες να ξεχωρίσουν και δεν έχουν ξεχωρίσει, θεωρείς κάποιες ομάδες έκπληξη? Όχι, η αλήθεια είναι ότι αυτές που περιμέναμε να πρωταγωνιστούν, πρωταγωνιστούν. Ο Άρης ίσως περιμέναμε να πηγαίνει λίγο καλύτερα, όχι ότι πιστεύω θα συνεχίσουν και τα καλύτερα για αυτά τα παιδιά. Οι υπόλοιποι βράζουμε στο ίδιο καζάνι, πιστεύω ότι θα παλέψουμε. Για το ποιος θα σωθεί και το ποιος θα πέσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, πέφτουν 4 ομάδες. Πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς οι τυχεροί που θα σωθούμε και ικανοί. Πιστεύεις ότι μπορεί η Κηπούπολη? Βέβαια, ξεκάθαρα, γι' αυτό είμαστε και εδώ. Είπα και πριν, αδικούσαμε τους εαυτούς μας με τη βαθμολογία, με τους βαθμούς που δεν είχαμε μαζέψει μάλλον. Δείχνει να αλλάζει το πράγμα. Το αποδείξαμε και στο κύπελο με την Αγία Παρασκευή, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα και καταφέραμε και την περάσαμε. Το δείξαμε και προχτές και πιστεύω ότι είμαι σίγουρος βασικά ότι θα μπορέσουμε και να συνεχίσουμε να το δείχνουμε. Ωραία. Λευτέρη, η διοίκηση είναι κοντά σας? Η διοίκηση είναι κάθε μέρα εδώ. Δεν το έχω συναντήσει σε πολλές ομάδες αυτό να σε κάθε προπόνηση να είναι όλη η διοίκηση μαζεμένη εδώ πέρα. Ο κόσμος επίσης μαζεύεται πάρα πολύ στην Κηπούπολη, είναι γνωστό ότι έχει πολύ κόσμο και τους ευχαριστούμε πολύ. Και η συνεργασία σου με τον coach, τον Μανώλη τον Παπαδόπουλο? Εξαιρετική, είναι ένας άνθρωπος ποδοσφαίρου, μας δείχνει σε κάθε προπόνηση ότι πόσο έμπειρος είναι και πόση γνώση έχει πάνω στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι και με τα παιδιά που έχουν πολύ καλό κλίμα και να πάμε καλά. Μου είπε και ο Θόδωρος ότι είστε μια παρέα. Το ρώτησα, του είπα εγώ μάλλον ότι εσύ είσαι το πειραχτήρι στην ομάδα. Μου είπε ότι είστε και οι δύο μαζί. Ναι. Εμείς οι δύο βασιλάρες και εγώ είμαστε λίγο πιο. Τους πειράζουμε πολύ. Είμαστε και τα λίγο πιο έμπειρα παιδιά μας με το Σιδέρι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό μας κράτησε και στους 3 αγώνες που δεν τα πηγαίναμε καλά. Το κλίμα που έχουμε. Είχαμε
πολλά παρατράγωδα και απ' έξω. Μπορέσαμε και τα ξεπεράσαμε και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε και να σώσουμε την ομάδα. Ωραία. Τι υπόσχεται ο Λευτέρης ο Μάκρας στους φιλάθλους της Κυπούπολης? Τι να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Από μένα να περιμένουν ότι θα δώσω το 100%. Όλη η ομάδα πιστεύω. Ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να βάζουμε γκολ και να προσφέρουμε και θέαμα εκτός από τους βαθμούς. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε όλα τα φώτα να το κάνουμε και θα τους υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε τα πάντα. Ωραία. Λευτέρη, ποιο γκολ από όσα έχεις πετύχει μέχρι στιγμής το θυμάσαι ακόμα? Για φέτος λέμε? Γενικά. Α, γενικά. Στην καριέρα σου μέχρι τώρα. Είναι κάποιο γκολ, ένα-δύο γκολ που ξεχωρίζεις? Ναι, ναι, ναι. Και ακόμα τα θυμάσαι? Είναι ένα όταν ήμουνα στη Ζωφριά πριν τρία χρόνια με τον Ηρακλή Λευσίνας, ένα ωραίο γυριστό λίγο μέσα στην περιοχή. Και επίσης θα μου μείνει σίγουρα και το προχθεσινό με την Αγία Παρασκευή την Τετάρτη, γιατί ήταν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Και όπως είπα, ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκριση, μας έδωσε μεγάλη ψυχολογία και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Η καλύτερη σου σεζόν, Λευτέρη, μέχρι στιγμής, με ποια ομάδα ήταν, η πιο παραγωγική σου? Έχω κάνει δύο σεζόν με τη Ζωφριά με 30 γκολ και μία με τον ΑΟ Ηλίου, στη Β' Αθηνών. Αυτές οι τρεις ήταν οι ίδιες, γιατί έκανα πολλά γκολ και στις τρεις χρονιές. Ο προπονητής με τον οποίο έχει συνεργαστεί? Όχι, δεν μιλάμε για για εδώ, για φέτος, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και με τον κύριο Τζότη στον ΑΟ Ηλίου είχαμε πολύ καλή συνεργασία και με τον κύριο Αδάχτυλο στη Ζωφριά που είχαμε ένα τρομερό σερί και όσο ήταν αυτό στην ομάδα σκοράρα σε κάθε μάτς, είχαμε φτιάξει μια παράδοση. Αυτοί οι δύο προπονητές και έπεται συνέχεια να δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Παπαδόπουλο. Ωραία. Το επίπεδο του πρωταθλήματος, Λευτέρη, πώς το βλέπεις μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Εντάξει, Α Αθήνας πάντα είχε και πάντα έχει ψηλό επίπεδο. Και ο λόγος ήταν αυτός και ο λόγος που γύρισα κι εγώ, γιατί ήμουνα τρία χρόνια στην ΕΠΣΔΑ, ένα χρόνο γάμα εθνική με τον Ακράτητο. Οι διαφορές του πρωταθλήματος της ΕΠΣΔΑ με τη Δυτική Αττική? Εντάξει, έχει διαφορές. Είναι πολύ πιο δυνατές οι ομάδες εδώ. Είναι πιο ανταγωνιστικό δηλαδή το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα της ΕΠΣΔΑ έχει 4-5 ομάδες που είναι επίπεδο ΑΕΠΣΑ και ΓΑΜΑ Εθνικής, η αλήθεια είναι. Αλλά από εκεί και κάτω η ποιότητα πέφτει αρκετά. Εδώ βλέπεις ότι όλες οι ομάδες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά. Είδαμε και προχτές που υποτίθεται ότι ο Άρης πάει για πρωτάθλημα, ας πούμε, και αυτά. Πήγε η Ανθούπολη, η οποία είναι καλή ομάδα, απλά ήταν λίγο πιο χαμηλά και αυτή και πήρανε διπλό. Δεν ξέρεις τι θα γίνει κάθε αγωνιστική. Και ενώ στην ΕΠΣΔΑ οι πρωτοπόροι σε κάθε αγωνιστική εύκολα ή δύσκολα παίρνουν τα αποτελέσματα. Ωραία. Δευτέρη, υγεία πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρκετά γκολ να πετύχεις. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες. Να διεξαχθεί ομαλά το πρωτάθλημα. Το να μην έχουμε διακοπή. Το ελπίζω. Υγεία σε όλο τον κόσμο με τους καιρούς που περνάμε αυτή την περίοδο. Υπομονή και να πάνε όλα καλά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλά.